το φυσάνε και δεν κρυώνει. Τι ξέρουν οι Ρώσοι και εξέθεσαν στην Μόσχα το τουρκικό όχημα Κύρπη μαζί με πιστόλια και πολυβόλα? Εξοργισμένος και σοκαρισμένος είναι λοιπόν ο τουρκικός τύπος και το σαράι του Σουλτάνου Ερντογάν με την κίνηση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να εκθέσει τουρκικής κατασκευής εξοπλισμό ως τρόπαια στην Μόσχα εις ανάμνηση μιας άλλης έκθεσης με γερμανικά όπλα των Ναζί το 43. Η κίνηση της Ρωσίας, η οποία κατέσχεσε το τουρκικής κατασκευής ανθεκτικό σεισνάρκες στρατιωτικό όχημα Κύρπη που παρήγαγε η BMC, ήταν να το τοποθετήσει σε περίοπτη θέση στο Μουσείο Τροπέων που δημιουργήθηκε στον λόφο που κλάνα για γκόρ μαζί με άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, όπλα και προϊόντα στρατιωτικής τεχνολογίας που ανήκουν σε ξένες χώρες, ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ, αναφέρει μεγάλη τουρκική εφημερίδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φουάτ Σαφάροφ από το medayunglum.com, το μουσείο περιέχει περισσότερα από 30 οπλικά συστήματα και αντικείμενα από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας, της Σουηδίας, της Τσεχίας, της Νότιας Αφρικής, της Φιλανδίας, της Αυστραλίας, της Αυστρίας, μαζί και με ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σχετικά με την έκθεση: «Είναι μια πολύ λαμπρή ιδέα. Ο κόσμος πρέπει να τα δει αυτά». Στην είσοδο της έκθεσης υπάρχει το κείμενο «Η ιστορία επαναλαμβάνεται», η οποία αναφέρεται στην ανεπιτυχή προσπάθεια των Γερμανών να εισβάλλουν στα σοβιετικά εδάφη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκθεση με τα κατασχεθέντα οπλικά συστήματα και τον εξοπλισμό θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Σε ανακοίνωσή του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Εκτός από τα ελαφρά και βαρέα όπλα των στρατών ξένων κρατών μελών του στρατιωτικού μπλοκ του ΝΑΤΟ, είναι επίσης μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, συστήματα επικοινωνίας και εξοπλισμός των Ουκρανών». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι πρώτη η Σοβιετική Ένωση είχε εκθέσει επίσης τα όπλα που καταλήφθηκαν από τον γερμανικό στρατό το 43 και πρόσθεσε: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται». Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να κάνετε σχόλια με την άποψή σας.